Δεν θα μιλήσω για ευθύνες, δεν θα μιλήσω για τίποτα. Θα μιλήσω μόνο για αυτόν τον πόνο. Μέσα σε όλες αυτές όμως τις, για να το ελαφρύνουμε όσο μπορεί να το ελαφρύνουμε, θα περάσουμε σε κανονική ροή εκπομπής. Το συζήτησα με τους συνεργάτες, το συζήτησα με τα παιδιά που είναι σήμερα στην ορχήστρα. Για όλους η ζωή θα συνεχιστεί. Μη μου πείτε όμως ότι θα υπάρξει έστω και ένας Έλληνας που όταν θα είναι με το αυτοκίνητό του στις γραμμές του τρένου και θα περιμένει για να περάσει, δεν θα του έρθει στο μυαλό αυτό το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Μη μου πείτε ότι ο καθένας από εμάς, όταν θα μπει ξανά στο τρένο, δεν θα είναι στη σκέψη του για πολλά χρόνια ακόμα όλο αυτό που έγινε. Έχω έναν λόγο παραπάνω, γιατί έτυχε να φιλοξενήσω πριν λίγο καιρό και τη γιαγιά ενός εκ των κοριτσιών επάνω από το Καστράκι, που είχαμε κάνει την εκπομπή. Εκεί, κυρία Έλλη μου, εύχομαι μέσα από την ψυχή μου συλληπιτήρια. Δούλευε μια ζωή η γυναίκα στο εξωτερικό για να φέρει τα λεφτά εδώ για ένα καλύτερο αύριο για τα εγγόνια. Τέλος πάντων, λοιπόν, μένω εκεί. Μανούλες μου, κουράγιο. Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά, ο Μίλτος Τεντόγλου. Λοιπόν, ασταμάτητος αθλητής, έδωσε το παρόν, το κείμενο που σας διαβάζω από την Καθημερινή και ευχαριστώ πάρα πολύ. Έδωσε το παρόν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Κωνσταντινούπολη. Με ένα άνετο πρώτο άλμα στα 8:30, ο Μίλτος Τεντόγλου κλείδωσε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση για τρίτη φορά στην καριέρα του και έγινε έτσι ο πρώτος αθλητής που το καταφέρνει. Ο αγώνας έγινε πρωί. Ο Μίλτος δήλωσε ότι δεν είναι πρωινός τύπος και η νίκη του Έλληνα πρωταθλητή ήρθε στο τέλος μιας εβδομάδας που σκέπασε βαρύ το πέπλο της τραγωδίας στα Τέμπη. Ήταν νομοτελειακά σίγουρο πως στις δηλώσεις μετά τον αγώνα ο Τεντόγλου θα ερωτηθεί και γι' αυτό. Πέρα από το να μας υπενθυμίσει, για να καταλάβετε το ήθος των παιδιών μας, πως έκανε το 8:30 περπατώντας και ότι αν ο αγώνας ήταν βράδυ θα πετούσε στα 8:50 και είμαστε σίγουροι γι' αυτό, ο χρυσός αθλητής υπήρξε φιδωλός και μετρημένος αναφερόμενος στην εθνική τραγωδία. Πολύ απλά είπε ότι ντρέπεται τη στιγμή που έκανε ξανά υπερήφανη μια χώρα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και ότι καλύτερα σε μια τέτοια στιγμή είναι να σιωπήσεις και να μην μπεις τίποτα. Κάτι που έπρεπε να κάνουν πολλοί άνθρωποι που έβγαιναν στους τηλεοπτικούς σταθμούς για λίγα λεπτά δημοσιότητας, φροντίζοντας πάντα τα δικά τους πολιτικά συμφέροντα γιατί έρχονται εκλογές. Εμείς όμως σήμερα, και συνεχίζουμε με ροή εκπομπής, εμείς όμως σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί στο μουσικό κομμάτι έχω ανθρώπους που αγαπώ, έχω ανθρώπους που ήθελα πολύ και πολλά χρόνια να έρθουνε. Θα μου επιτρέψετε και θα θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα από εμάς που είμαστε εδώ, να υποδεχτούμε την κυρία του Δημοτικού Τραγουδιού, την κυρία Παγώνα Αθανασίου, και δώστε ένα μεγάλο χειροκρότημα. Κυρία Παγώνα μου, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε. Καλή Σαρακοστή με υγεία και κάθε χρόνο ομορφαίνεται. Έχω να σας δω 3 χρόνια, αλλά κάθε χρόνο μου ομορφαίνεται. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και εσύ είσαι υπέροχη. Από καρδιά σας χαιρετώ τον κόσμο όλο που θα μας ακούσει. Να είναι καλά, να έχουν υγεία, να χορεύουν. Να χορεύουν, να διασκεδάζουν. Να διασκεδάζουμε, γι' αυτό γιατί η υγεία μας είναι πιο καλή όταν χορεύουμε. Τα ξεχνάμε όλα. Έτσι ακριβώς. Καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή με υγεία. Και με υγεία το Πάσχα να είμαστε. Πόσα χρόνια συμπληρώνουμε, κυρία Παγώνα μου, το 2023. 45. Στο τραγούδι, είπαμε. Στο τραγούδι, ναι. Ναι, 45. Τώρα από και τα χρόνια μου, δεν έπαιγε πρόβλημα. Να σας πω κάτι. Δεν είστε πάνω από 55. Ακριβώς τώρα μου κάνει την καρδιά περίπου. Να σε φιλήσω. Εγώ σας λέω ό,τι ακριβώς βλέπω απέναντί μου και σας μιλώ ειλικρινά. Και δεν είμαι ποτέ, δεν κάνω ποτέ κοπλιμέντα. Χαίρομαι πολύ που σήμερα είστε εδώ. Μείνετε εδώ, αγαπημένη Παγώνα Αθανασίου, σήμερα θα τραγουδήσει για όλους εμάς. Ξέρω ότι έχει πολλούς φίλους στη Θεσσαλία και όχι μόνο και σε όλη την Ελλάδα που μας βλέπετε τώρα μέσα από τη διεύθυνσή μας trdtv.gr και φυσικά σε όλους τους ομογενείς. Ιδιαίτερους χαιρετισμούς στο Τορόντο και στον Καναδά που μας βλέπετε αυτή την ώρα, σε Αμερική και σε όλους τους Έλληνες σε Γερμανία, Νιρεμβέργη, Φραγκφούρτη και όλες τις περιοχές. Και μία ακόμα που ξεχνάω και έχω πάρα πολλά μηνύματα, θα θυμηθώ στη συνέχεια. Στο τραγούδι επίσης κοντά μου σήμερα για πρώτη φορά ο Χρήστος ο Αγγελής. Χρήστο μου, καλώς όρισες. Καλησπέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε κοντά σας στην εκπομπή σας. Πολλά συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Σας ακούμε πάρα πολλά χρόνια.
Σας ευχαριστούμε πραγματικά, ευχαριστούμε τον κόσμο. Χριστό μου, η καταγωγή σου από πού είναι? Η καταγωγή μου είναι από τους Αγίους 40, της Βορείου Ηπείρου. Πολύ ωραία, πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι. Μαζί με όλο το συγκρότημα εδώ, τα παιδιά, τον Κωστάκη, τον Σταύρου. Έρχομαι. Εγώ θέλω να τον εκφωνήσω γιατί είναι μαζί μου. είναι μαζί μας όλο το συγκρότημα, γι' αυτό ήθελα να πω. Και πάλι συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε κοντά σας. Και τι να πω, καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή με υγεία. Να ζητήσω συγγνώμη, χρησιμοποίησα ενικό χωρίς να ρωτήσω. Το κάνω με όλη μου την αγάπη. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το κάνω με όλη μου την αγάπη και όχι από αγένεια. Λοιπόν, Χρήστο μου, θα περάσουμε εκπληκτικά σήμερα στον Κλαρίνο, αγαπημένο, και πάμε ένα μεγάλο χειροκρότημα. Πόσο χαίρομαι. Κώστα Σταύρου που θα είναι σήμερα κοντά μας. Κώστα μου. Καλησπέρα, Δέμη μου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάλεσες. Και εμένα και όλο το συγκρότημα, την κυρία Παγώνα. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία. Καλή Σαρακοστή. Και... να είμαστε καλά, Κώστα μου. Θα περάσουμε καλά. Τα παιδιά έχουν ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο τηλέφωνο που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Θα πάω τώρα στο ακορντεόν και να πω μια γλυκιά καλησπέρα στον αγαπημένο μου Μανώλη Βραχόπουλο. Μανώλη μου, καλώς όρισες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα είσαι εδώ. Στο Λαούτο έρχομαι στον αγαπημένο Χρήστο Κέλλη. Χρήστο μου, καλώς όρισες και εσύ, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή, να είμαστε καλά. Έρχομαι στον Τέφη. Εμείς, Χρήστο, τα ξαναείπαμε. Είδες που θυμάμαι. Είδες που θυμάμαι. Ο Χρήστος ο Φουσέκας, λοιπόν, Χρήστο που τα έχουμε ξαναπεί. Δεν ξεχνάω τις ευγνωμίες. Έχουμε ξαναπεί στον τύρνο, ναι, το καλοκαίρι. Μπράβο, ναι, είδες. Περάσαμε πολύ ωραία. Περάσαμε πολύ ωραία. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή Σαρακοστή, με υγεία. Με υγεία να είμαστε καλά. Χρήστο μου, και εσύ Αθήνα είσαι. Ναι. Αθήνα κι εσύ. Και πάμε σε ένα δικό μας παιδί που χαίρομαι πολύ, γιατί έχει πολύ ανωδική πορεία και είναι πολύ καλό σε αυτό που κάνει. Εγώ το έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Στο βιολί, λοιπόν, ο αγαπημένος μου, ο Παναγιώτης ο Παπάς. Παναγιωτάκο μου, καλώς όρισες. Δέμη μου, καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που είμαι και ακόμα μια φορά στην εκπομπή σας. Κάθε φορά που έρχομαι νιώθω σαν το σπίτι μου, δηλαδή. Και εγώ, Παναγιώτη. Με έχετε καλιάσει τόσο πολύ. Και σας ευχαριστώ όλα τα παιδιά που είναι και πίσω από τις κάμερες και προσωπικά εσένα. Εγώ σας ευχαριστώ. Και θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά την κυρία Παγώνα για τη συνεργασία αυτή. Γιατί η φωνή της ηχεί στα σπίτια μας από τη θυμάμαι από πολύ μικρός. Από μωράκι. Από μωράκι είσαι και πολύ μικρός. Κυρία Παγώνα, ο Παναγιώτης ειλικρινά είναι ένα παιδί που σέβεται πάρα πολύ και που είναι και πολύ καλός σε αυτό που κάνει. Πρώτη φορά τα λέμε στουντιακά, Παναγιώτη μου. Είχαμε τα εξωτερικά που είχαμε κάνει. Δεν ήταν έτοιμο ακόμα το στούντιο. Τελευταία φορά ήταν με τον Νικόλα τον Τάση από τα Γιάννενα. Μπράβο. Καλά, δεν θυμάμαι. Περάσει υπέροχα. Και πρέπει να σου πω, οι μπιζαμούλες που πήρε στο μπεμπάκο μου, τον Ιωάννη Μάριο, τις καταυχαριστηθήκαμε. Η Μανούλα, ναι, ήταν τέλειες. Τέλεια. Στη Μανούλα του Παναγιώτη. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα εγώ και ξεκινάμε αμέσως. Την καλησπέρα και στα δικά μου τα αγόρια. Την καλησπέρα στον αγαπημένο Παναγιώτη Πράπα. Την καλησπέρα στον αγαπημένο Απόστολο, δύο μέτρα παλικάρι με τα γαλάζια μάτια. Την καλησπέρα στον αγαπημένο Γιώργο Ραμπατζή, στον ήχο μου που έχει κάνει θαύματα και για σήμερα. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Δήμητρα Τάσιου που είναι το κορίτσι μου, το δεξί μου χέρι. Στο Στεφάνι μου, στη Βέρα μου, στον αγαπημένο Γιώργο Καλόγυρο που είναι και σήμερα εδώ. Και φυσικά στην Αλεξάνδρα Γκαλέ. Που κάνουμε τόσο πολλά μαζί. Σε λίγα λεπτά θα πάω και στο κορίτσι μου εδώ, έλατε λίγο να τη δείτε. Έρχομαι αμέσως σε σένα. Τι μου είπες, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήρθε η άνοιξη, ρόζε εσύ, γαλάζιο το αλεκάκι. Καλή Σαρακοστή, να είμαστε καλά. Σε λίγο θα έρθω να δούμε πιτούλες. Και σε επόμενο Σάββατο σας έχω ένα πολύ ωραίο μπουφέ με την αγαπημένη μου Γεωργία. Όπως επίσης σήμερα θα σας δείξουμε κάτι που κάνουν πολύ λίγοι στην Ελλάδα, που έχει επάνω. Τι είναι αυτό, σιτάρι? Αυτό είναι σιτάρι, θα τα πούμε σε λίγο. Ναι, είναι σαν αγιογραφία, θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Τέλεια, γιατί το κορίτσι μου εδώ είναι καλλιτέχνης και ζωγραφίζει υπέροχα. Είμαστε πανέτοιμοι. Καλή διασκέδαση εδώ σήμερα Σάββατο. Καλό μήνα να έχουμε όσο μπορεί να είναι. Και 3-2-1, περιμένω τα δικά σας μηνύματα εδώ, στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη και φυσικά στο Instagram, στο Demi Aga, στο Αγάπη Τηλεοπτική. Και σε λίγο θα σας ανεβάσω για πρώτη φορά σήμερα και θα σας το δώσω πριν το Πάσχα, υπέροχη κρεβατοκάμαρα από τον αγαπημένο Μάνο Στήλα, που θα έχω το κρεβάτι, τα κουμωδίνα, το στρώμα, χαμός θα γίνει. 3-2-1, καλή διασκέδαση. Στο παραθύρι
τα κουμαρά και πίδια. Thank you.
Μαρασιά. Πόσο σε λατρεύω και σε αγαπώ. Εγώ σε αγαπάω. Εσύ με αγαπάς. Εγώ καρδιοχτυπάω και εσύ καρδιοχτυπάς. Σαν να μην με ρωτήσεις, δεν είναι μυστικό. Νικάσαμε φιλήσεις, θα δεις πως αγαπώ. Τα δικά σου χείλη μόνο θα φύγω. Εγώ σε αγαπάω. Εσύ με αγαπάς. Εγώ καρδιοχτυπάω και εσύ καρδιοχτυπάς. Σαν να μην με ρωτήσεις, δεν είναι μυστικό. Νικάσαμε φιλήσεις, θα δεις πως αγαπώ. Ρε μιλίτσα μου, πήγε μες ο διάβολος. Ρε κουκλίτσα μου. Μιλίτσα μου, μιλίτσα μου, για μίλα μου, κουκλίτσα μου. Τι σου κάνα εγώ, τι μου κάνες κι εσύ. Και αγαπιόμαστε πολύ. Έκανε κακό αυτός ο θυρασμός, μας έγινε γαμός. Βρε μιλίτσα μου. Το μαθαίνω το χωριό. Πολύ κοτσόβολιο. Μιλίτσα μου, μιλίτσα μου, για μίλα μου, κουκλίτσα μου. Τι σου κάνα εγώ, τι μου κάνες κι εσύ. Κι αγαπιόμαστε πολύ. Μπράβο, 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 μπράβο. Νομίζω ότι είχα πάρα μα πάρα πολύ καιρό
να έχω τέτοιο άκουσμα και χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ και χαίρομαι ακόμα περισσότερο που υπάρχουν αρκετοί σαν εσάς. Αρκετοί, όχι αρκετοί. Υπάρχουν σαν και εσάς. Ναι, που το κρατάτε. Το κρατάτε γιατί αυτό. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Για να αγαπάνε και τα παιδιά μας την παράδοση και να τους πηγαίνετε να μαθαίνουν και παραδοσιακούς χορούς και ωραία πράγματα. Και να τους λέτε πράγματα, να τους λέτε ιστορίες από παλιά. Γιατί αυτό σημαίνει Έλληνας, αυτό σημαίνει Ελληνίδα. Εμείς αμέσως τώρα θα περάσουμε σε golden break. Θα λείψουμε μόλις 25 δεύτερα. Μετρά αντίστροφα το ρολόι και σε 25 δεύτερα είμαστε και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και από το golden break. Και έχω κοντά μου την αγαπημένη Γεωργία Μανώλου. Μου έλειψες. Μου έλειψες. Και εμένα. Και εμένα μου λείψετε. Η αλήθεια είναι αυτή. Τι κάνεις? Καλά ξεκίνησε είμαι. Η νηστεία. Ξεκίνησε. Εκτός από μη νηστίσιμες πίτες, στο κατάστημα το σπιτικό διαθέτουμε και πάρα πολλούς κωδικούς με νηστίσιμες. Σήμερα εσύ έχεις επιλέξει νηστίσιμο. Έχω επιλέξει μία νηστίσιμη να φέρω με λιτζανόπιτο, η οποία μέσα έχει πλιγούρι. Αλήθεια, το πλιγούρι είναι νηστίσιμο, έτσι όπως ξέρουμε όλοι. Και έχω φέρει και μία ζαμπονοκασερόπιτα. Ναι. Που δεν έχετε φάει ζαμπονοκασερόπιτα με χειροποίητο φύλλο, νομίζω. Α, θα μου βγάλεις 4 κομμάτια. Όσα θέλεις. Θα φάω ένα εγώ, 2 ο γιος μου. Οι γεύσεις. Όχι, θα φάει ο Γιώργος. Οι γεύσεις, να πούμε, είναι οι νηστίσιμες, συγγνώμη, είναι σπανάκι, πράσο, μελιτζάνα ή μεσογειακή. Η μεσογειακή βγαίνει χωρίς τυρί και κανονικά. Βέβαια. Όπως επίσης και η μανιταρόπιτα. Είναι λίγο ιδιαίτερη, βέβαια. Η ριζόπιτα. Ριζόπιτα και χωρίς να είναι νηστεία. Την έχετε έτσι κι αλλιώς στο μαγαζί. Ναι. Και θα ήθελα να τονίσω πάλι ότι μπορείτε να τις πάρετε και άψητες. Πολύ σημαντικό. Όταν παίρνετε άψητες, είναι πολύ πιο οικονομική στην τιμή. Αλλά και ψημένη, μην φανταστείτε. Πάλι έχουμε πάρα πολύ καλές τιμές και πάρα πολύ καλή ποιότητα. Ανοίγεται το φύλλο από την αρχή στο εργαστήριο πίσω. Η αγαπημένη μου Γεωργία είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ και κάνουν υπέροχα πράγματα εκεί με το φίλο μου τον Σάκη. Πρέπει να σας πω ότι αν δεν έχετε δοκιμάσει πίτα, πρέπει να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Η ριζόπιτα εμένα είναι αγαπημένη μου. Πρασόπιτα μου είπες ότι έχεις νηστίσιμη. Την είπες. Ναι, έχουμε και πρασόπιτα. Και φυσικά μετά από παραγγελία, βέβαια, κάνουμε μέχρι και κολοκυθόπιτα, όπως επίσης και μπουγάτσα γλυκιά. Νηστίσιμη. Ναι, νηστίσιμη. Α, θα μου φτιάξει το επόμενο. Ναι, όπως είπες και η σάμαλη, δεν το ξέχασα. Αλλά λόγω φόρτου εργασίας. Να σου πω κάτι. Θέλω σάμαλη. Ναι, θέλω σάμαλη, γιατί διάβασα και τα σχόλια για το σάμαλη σου. Ναι. Και λένε όλοι τα καλύτερα. Ναι. Θα πάρουμε και παγωτό από το ζαχαροπλαστείο σοκολά. Ναι. Θα του βάλουμε 2 μπάλες από πάνω καϊμάκι και θα είναι. Και δεν θα είναι νηστίσιμο, αλλά δεν πειράζει. Α, ναι, δεν θα είναι νηστίσιμο. Δεν πειράζει. Εγώ δεν ξέρω τι θα σαλιάσω. Λοιπόν, τώρα όμως θέλω να πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Εσείς έχετε την ευκαιρία και βλέπετε ακριβώς στο δίπλα μέρος της οθόνης αυτό που σας περιγράφουμε και μου λες τι ακριβώς είναι αυτό που κάνεις. Λοιπόν, στις γιορτές. Αντίστοιχα, κάνουμε σιτάρι με αγιογραφία, με κόκο-κόκο ζάχαρης, να το πω έτσι, βαμμένη με ζαχαροπλαστικής χρώμα. Είναι σαν αγιογραφία, όπως βλέπετε. Είναι σιτάρι. Και το βλέπετε και είναι εκπληκτικό και δεν θα πίστευα ποτέ ότι είναι κάτι που τρώγεται. Ο Άγιος είναι, όπως τον βλέπετε, στο δίπλα μέρος της οθόνης. Για όποιο Άγιο θέλουμε. Για όποιο Άγιο θέλετε, αρκεί να δεν μπορώ να το κάνω. Την ίδια μέρα χρειάζεται παραγγελία τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν, να γνωρίζεις και εσύ και να το παραδώσεις. Είναι κάτι το οποίο κάνουν πολύ λίγοι, κάνουμε να το πω έτσι, πολύ λίγοι στην Ελλάδα. Είναι όπως βλέπετε με το χέρι. Δεν υπάρχει τίποτα φτιαχτό από κάποια, ας πούμε, μηχανή, πατητούρα που λένε. Είναι όπως το βλέπετε, με το χέρι. Πάρα πολύ ωραία. Και εγώ έτσι εν ολίγης, επειδή ξεχνάει το κορίτσι μου πάρα πολλά πράγματα. Μπορείτε να βρείτε λοιπόν και ατομικές πίτες και πίτες ταψιού. Σε 4 μερίδες είναι οι πίτες ταψιού, σε 6. Και χονδρικής φυσικά σε όλους. Να σας πω έτσι πολύ απλά. Τυρόπιτα, σπανακοτυρόπιτα, σπανακόπιτα, νηστίσιμη, κοτόπιτα, ζαμπόν κασέρι, γαλατόπιτα. Μεσογειακή, νηστίσιμη, πρασόπιτα, πατατόπιτα που είναι εκπληκτική και να μην ξεχνάμε τις ατομικές που μπορείτε να τις πάρετε και να τις ψήνετε και για το παιδί πριν πάει το πρωί στο σχολείο. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Γιατί έτσι καλώς οι μανούλες ξυπνάτε νωρίς, οπότε ψήνετε και την πιτούρα και ξέρετε τι ακριβώς τρώει το παιδί σας. Επίσης, με συγχωρείτε, διακόπτω, ναι. Υπάρχει και η πίτσα νηστίσιμη. Έχεις. Ναι. Θα μου φέρεις. Όπως επίσης και μία άλλη γεύση, η οποία δεν ξέρω, η αλήθεια είναι αν κυκλοφορεί, είναι το νηστίσιμο το κασέρι. Το κίτρινο, να το πω έτσι, με φρέσκο κρεμμυδάκι. Δοκιμάστε το. Ποια είναι αυτή από όλες? Πώς τη λες?
κάθε μέρα μου γεννάται και μια άλλη ιδέα. Α, είναι καινούριο, γι' αυτό δεν είναι μέσα στο φυλάδιο. Ναι. Πολύ ωραία, Γεωργία μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το επόμενο Σάββατο σε περιμένω. Βέβαια, όπως είπαμε. Ναι, σε περιμένω για να κάνουμε πολύ, πολύ ωραία πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην ξεχάσουμε τα social. Α, βέβαια. Θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, το σπιτικό Μανώλη Γεωργία, όπως επίσης και στο Instagram, το σπιτικό Μανώλη Γεωργία. Πολύ και φυσικά ωραία. Ό,τι θέλετε και στο τηλέφωνο απαντάμε όλες τις ώρες. Το τηλέφωνο σας είναι, κυρία μου. 2493-024777, αλλά καλύτερα στο κινητό 6988-386-111. Πολύ ωραία. Τώρα θα σε παίρνουν και θαυμαστές όμως. Λοιπόν, πάμε εμείς αμέσως τώρα, Γεωργία μου, σε φιλό. Φιλάκι πολλά, λοιπόν, γεια. Λοιπόν, τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Η ορχήστρα μου παραμένει εδώ, είναι έτοιμη. Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Αμέσως τώρα το κορίτσι μου, η Δήμητρα Τάσιο, ανεβάζει υπέροχο δώρο για όλους εσάς που κλήρωση θα γίνει λίγο πριν το Πάσχα. Υπέροχη κρεβατοκάμαρα, ανέβηκε μόλις τώρα στο Instagram. Στο Ντέμι Αγά, γιατί έχασα τους κωδικούς από το Αγάπη Τηλεοπτική, θα τους βρούμε όμως που θα πάει. Λοιπόν, στο Ντέμι Αγά ανεβαίνει τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία Μάνος Εστίλας με δύο καταστήματα στην Αθήνα και με ένα κατάστημα στην Λάρισα, εδώ στο κέντρο της πόλης επί Τσιρών Πολυτεχνείου. Ανεβαίνει λοιπόν αυτή η κρεβατοκάμαρα που βλέπετε και στην οθόνη και το στρώμα θα γίνει δικό σας. Η κλήρωση θα γίνει μέσω πιστοποιημένης εφαρμογής του Instagram λίγες ημέρες πριν από το Πάσχα. Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλους. Η κλήρωση ο διαγωνισμός ισχύει για όλη την Ελλάδα, από όπου και αν μας βλέπετε. Δεν ισχύει μόνο για το εξωτερικό, γιατί δεν έχω τρόπο να σας τη στείλω. Αλλά από όπου και αν τη κερδίσετε, από Αλεξανδρούπολη μέχρι κάτω και Κρήτη, σας τη στέλνω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας αφιερώσεις. Τα τηλέφωνα που βλέπετε στην οθόνη είναι εκεί η Δήμητρα Τάσου για να σηκώσει το τηλέφωνο και να ακούσει όλους εσάς. Και τώρα θα πάμε σε ένα χορταστικό 15 λεπτό αφιερωμένο. Τι περιοχή θα πω, τι λέω. Πολύ ωραία. Σε όλους τους υπηρώτες που μας βλέπουν αυτή την ώρα και σε όλους τους Θεσσαλούς. 3-2-1, η διασκέδαση συνεχίζεται. Μεγάλη μας τιμή σήμερα, υπέροχη ορχήστρα και συνεχίζουμε. Εγώ ταιριάζω στα πουλιά, που ανοίγουν τα φτερά τους. Όλο τον κόσμο κλείνουνε μέσα στην αγκαλιά τους. Έχω περήφανη καρδιά, μα αν θα την προδώσεις. Σε έχω σκίσει, με χασίς, θα πάρεις ό,τι δώσεις. Ταιριάζω στα βούλα που γλυκό τραγουδάνε. Δεν θα τα δεις να λέγονται ή να μυρολογάνε. Έχω περήφανη καρδιά, πουλήσεις στην πόρτα μου, στο σπίτι μου, δεν θα ξαναπατήσεις. Στον χώρο, άιτε μάτια νελά,
όμορφη γλυκιά μ' αγάπη. Ωραία και πιάσε το μαντήλι για σου γλυκιά μ' αγάπη. Το κρασί, το κρασί, το
κρασί, το κρασί, το κρασί με κάνει λουμά. Όταν σκεφτώ με σένα, πίνω πιο πολύ παγώνα. Σ' αγάπησα με πάθος. Κατακρίσεις για να κάνω και για σένα να πεθάνω. Κρασί, ουίσκι και ρετσίνα μες στα μυαλιά, μες στα κλαρίνα. Όλο πίνω και με φάω και για σένα τραγουδάω. Το κρασί με κάνει λωμά. Όταν σκεφτώ με σένα, τα πίνω πιο πολύ παγώ. Μου μιλάς και λιποθυμώ. Άιντε τα ματάκια σου, άιντε μάνα ψαρφωτιές. Αχιλάκι σου, μάνα ψαρπυρκαγιές. Με κοιτάς και παραπατώ. Με φιλάς και λιποθυμώ. Ζήλεψαν τα ματάκια σου. Κάηκα στα χυλάκια σου. Άιντε τα ματάκια σου, αχ μάνα ψαρφωτιές. Τα χυλάκι σου, μάνα πυρκαγιές. Με κοιτάς και παραπατώ. Με φιλάς και λιποθυμώ. Κι ύστερα θα τον ρωτήσω που είναι χαρέ τα κλειδιά σου και η απονή καρδιά σου. Κωστάκη Σταύρου, Βραχόπουλε, Μανολάκη. Γιατί
και ξύπνησα για σας παιδιά. Και ξύπνησα τρία χωριά. Δύο, τρία μοναστήρια, μαύρα μάτια, αχ μαύρα φρύδια. Κωστάκη Σταύρου, Μπολντόζα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα σύντομα και απαραίτητα ρυθμιστικά μας μηνύματα και θα κάνουμε κάτι εντελώς διαφορετικό με την αγαπημένη Κέλλη Στεριούλη. Καλησπέρα, καλώς όρισες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Καλώς όρισες και το κορίτσι μου και το ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σου πάει πάρα πολύ ο φιόγκος και σε γλυκαίνει, αγαπημένη μου. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε μια περιποίηση ενυδάτωσης, απαλού καθαρισμού και θρέψης τόνωσης του δέρματος. Πολύ ωραία. Θα το κάνουμε όσο τηλεοπτικά, γιατί χρειάζεται αρκετό χρόνο και θα πρέπει να είστε εκεί. Βλέπετε και πολύ ωραία πλάνα από το χώρο μας που βρίσκεται, Υπήρου 54. 55. Και ήρθες και προχτές. Ναι, 55. Είδατε ότι έρχομαι χωρίς ραντεβού. Τσακ, μπαίνω να ελέγξω τι γίνεται. Λοιπόν, ξεκινάμε μέσα τώρα λοιπόν, Κέλλη μου, και μου λες τι κάνουμε. Λοιπόν, αφού έχουμε κάνει ένα απαραίτητο, ρε παιδί μου, καθαρισμό. Ωραία. Έχω ένα μηχάνημα. Μαράκι, είσαι έτοιμη γι' αυτό? Λοιπόν, το οποίο κάνει απαλό καθαρισμό, μασάζ. Έχει 7.500 στροφές. Μαράκι, πώς νιώθεις? Κάνω και την παρουσιάστη. Και καλά κάνεις. Λοιπόν, αυτό που εγώ καταλαβαίνω και που βλέπω στο πρόσωπο της Μαρίας είναι ότι ξεκουράζει πάρα πολύ. Εννοείται. Βοηθάει και τονώνει έτσι όλους τους μύσους του προσώπου. Κάνει ντε μακιγιάζ. Εννοείται πως είναι μία επεμβατική μέθοδος αυτή, έτσι, του καθαρισμού. Όλο αυτό που θα δείξουμε σήμερα, η διάρκεια του είναι μία μισή ώρα περίπου. Έχει αντιμικροβιακή δράση, δεν τραυματίζει την επιδερμίδα, είναι κατάλληλο ακόμα και για πρόσωπα με ακμή. Και φυσικά μπορείτε να το κάνετε ακόμη και στο σπίτι σας, έτσι, και για ιδιωτική χρήση και για επιδερματική φυσικά, όπως το έχουμε εμείς. Αφού το καθαρίσουμε λοιπόν το πρόσωπο, έχει τρία στάδια. Ανεβαίνει σιγά σιγά, δεν πονάς εννοείται καθόλου. Ευχαρίστηση πιστεύω νιώθεις. Ευχαρίστηση απόλυτη, ναι. Έχουμε περάσει ειδικό τζέλ καθαρισμού. Σε κάθε επιδερμίδα εννοείται χρησιμοποιούμε και τα προϊόντα τα κατάλληλα που χρειάζονται, έτσι, αναλόγως την ηλικία και την επιδερμίδα αντίστοιχα. Λοιπόν, αφού τελειώσουμε λοιπόν τον απολογτό καθαρισμό, μαράκι, σε ξεπλένω λίγο, μπαμπαμ, γιατί δεν θα μας φτάσει και ο χρόνος εδώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, περνάμε στο αμέσως επόμενο μηχάνημα, το οποίο βοηθάει στην λίανση, κάνουμε λίγο έτσι πίσω, στη λίανση των ρητίδων, απλώνω ένα σέρου κατάλληλο για το δέρμα και την ηλικία της κοπέλας που έχουμε εδώ τώρα. Όχι, δεν λέω καμία ηλικία. Αφού είσαι μικρή, καλή να μην πει. Είσαι μικρή. Αυτό το μηχάνημα λοιπόν είναι κατάλληλο για τη λίανση των ρητίδων, ακόμα και για την πρόληψη. Έχει πρώτα μια ζεστή. Στην αρχή έχουμε ζέστη και μετά νιώθουμε κάτι πιο δροσερό. Αυτό που βλέπετε εσείς, θα ξαναπώ ότι για μία ακόμη φορά είναι τηλεοπτικά, δηλαδή πολύ περισσότερη ώρα γίνεται στο Ινστιτούτο που θα έρθετε. Απλά εμείς σας δείχνουμε τη σειρά, το πώς γίνεται και το πώς πρέπει να το κάνετε για να έχετε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα στο πρόσωπό σας, έτσι ώστε όταν φύγετε από όλα αυτά που θα μας δείξει σήμερα η Κέλλη, να είστε λαμπερές, ξεκούραστες και θα δείτε από την πρώτη κιόλας επίσκεψη μεγάλη διαφορά στις ρητίδες έκφρασης και στις λεπτές ρητίδες που έχετε στο πρόσωπό σας. Εννοείται, εντάξει, εκεί έχουμε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ειδικό διαμορφωμένο κρεβάτι στο οποίο η πελάτησα κάθεται και άνετα, για να μπορεί να ξεκουραστεί, όπως είπες και εσύ ακριβώς.
Λοιπόν, έχουμε τώρα σύσφυξη του δέρματος, καταπολέμηση ρητίδων μαρτό, παραγωγή κολαγόνου και αυξάνουμε και τη ροή του δέρματος. Δίνουμε περισσότερη έμφαση στα σημεία που έχει η κάθε πελάτης εννοείται πρόβλημα, η ρητίδα δηλαδή, για να τη λιάνουμε και να δείξουμε. Αυτό που είπες πάντως και με την πρώτη συνεδρία. Και με την πρώτη συνεδρία είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, ναι, γιατί εγώ προχθές που επισκέφθηκα το χώρο έτυχε να είναι μια κυρία εκεί για να κάνει το συγκεκριμένο. Την είδα και πριν την ώρα που μπήκε, αλλά την είδα και την ώρα που έφυγε. Ειλικρινά, ήταν σαν να κοιμήθηκε ένα 24ωρο γεμάτο. Ισχύει, και ναι. Ήταν φράπαρε, παιδί μου, να σας το πω έτσι πολύ απλά. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Δεν έχει και ρητίδα εδώ η Μαρία να δείξουμε κάτι. Άρα, οπότε, μόλις τελειώσουμε αυτό. Κάνοντας λοιπόν αυτό, εννοείται πως στο ενδιάμεσα βάζουμε και τις κατάλληλες μασκούλες, έτσι. Βάζουμε συνήθως ενυδατικές, ξεκούρες, καταπραϊντικές. Τώρα πλέον εμείς θέλουμε να δείξουμε τα μηχανηματάκια. Όλα μαζί, ωραία. Λοιπόν, και μετά περνάμε σε ένα μηχάνημα το οποίο το πήρα φέτος. Τι κάνει? Αυτό είναι το EMS, το γνωστό EMS προσώπου. Υπάρχει EMS σώματος, EMS προσώπου, το οποίο είναι Electric Muscle Simulation. Είναι ηλεκτρομυϊκή διέγερση. Πολύ ωραία. Και αυτό τι κάνει τώρα? Περιμένετε να δείξουμε το μασάζ τώρα, μαράκι. Δεν καίγεται τίποτα. Βοηθάει στο στρες της επιδερμίδας και στην ένταση. Μειώνει την ένταση και κάνει απαλό μασάζ και βοηθάει και στη σφριγιλότητα του οβάλου του προσώπου. Πάρα πολύ ωραία. Όλα τα κάναμε, Μαρία, σήμερα. Όλα τα κάναμε. Πραγματικά είσαι έτοιμη για έξοδο. Επίσης, αυτό είναι κανένα 20 λεπτό. Όλη η περιποίηση. Ναι, όχι το συγκεκριμένο. Αυτό έχει. Ναι, όχι. Ναι, καταλαβαίνει πότε απορροφηθεί το υλικό. Α, και σταματάει μόνο, και σταματάει μόνο του. Ναι, ναι, ναι. Σε διάκοψα όμως κάτι ήθελες να πεις. Ήθελα να πω ότι αυτή τη θεραπεία την κάνω, την έχω μέσα στο νηφικό πακέτο και την κάνω στις νύφες τη βδομάδα του γάμου για να σταθεί καλύτερα και το μακιγιάζ. Πολύ ωραίο αυτό. Και συμβουλεύω και όλες τις νύφες να το κάνουν, είτε θέλουν τη βδομάδα του γάμου, είτε και πολλές φορές μπορούν να την κάνουν αυτή την περιποίηση. Πάρα πολύ ωραία. Και νομίζω αυτό έσβησε, Ναι. Μέρι, είσαι εντάξει. Τέλεια. Και αυτό που σου άρεσε. Το θέλω, κορίτσια, αυτό να το κάνετε. Αυτό τώρα έχω φέρει τρία tips να δείξω. Είναι τα Ice Magic Globes, το Ice Roller. Και αυτό το ειδικό που έχω για τα μάτια, για την κρυοθεραπεία ματιών, όταν έχουμε μαύρους κύκλους κτλ. Αυτό το κάνουν όλοι οι star του Hollywood. Αυτό το κάνουν όλοι οι star του Hollywood. Όλοι οι star του Hollywood. Για αρχή μπαίνουν, βάζουν μια μεγάλη λεκάνη. Από αυτό το λέει, τέτοιο κάνεις εσύ και δεν φαίνεται πόσο χρονών είσαι σίγουρα. Βάζετε μια μεγάλη λεκάνη, βάζετε νερό μέσα και το γεμίζετε πάγο. Βάζετε το πρόσωπό σας μέσα και μετά κάνετε αυτό που θα σας δείξει, κάνουν αυτό που θα σας δείξει η Κέλλη. Έχει γίνει χαμός με αυτή τη μέθοδο. Είναι φανταστική. Είναι η μέθοδο της κρυοθεραπείας. Και σε τι βοηθάει τώρα αυτό? Συσφίγγει τους ιστούς. Μειώνει την ερυθρότητα. Συσφίγγει το πρόσωπο. Μικραίνει τους σπόρους του δέρματος. Εντάξει, είσαι Μαρία. Δεν παγώνεις πάρα πολύ. Στην αρχή νιώθουν λίγο οι πελάτες εσένα. Δεν πειράζει, μια χαρά. Ναι, νιώθουν λίγο. Έτσι ξέρεις λίγο μια. Έχετε δει ρωσίδα που να έχει, όσοι είναι στις βόρειες περιοχές, υπάρχει ρωσίδα που να έχει ρητίδα, καμία. Και δεν έχει κρύο. Ναι. Ούτε ηλιοθεραπεία, ούτε τίποτα δεν κάνουν. Λοιπόν, και μπορούμε να κάνουμε με αυτό, είτε να κάνουμε με τις Ice Globes. Είναι φανταστικές αυτές. Ναι, είναι φανταστικές. Έχω και δεύτερη τώρα, απλά δεν βολεύει μπροστά εκεί. Ναι. Γι' αυτό έφερα μόνο τη μία. Και εννοείται πως από κάτω έχουμε περάσει αντίστοιχο σέρουμ ενυδάτωσης. Και στα ματάκια έχεις ειδικό πάλι που κάνεις κάτω μάτια, από τα ναι, μάτια. Αυτό το ειδικό είναι αυτό εδώ που είναι πιο μικρό για να πιάνει ακριβώς το περιοχή, χώρο του ματιού. Κάτω από τα ναι. μάτια. Επίσης το κάνω πριν το μακιγιάζ αυτό. Πολύ, γιατί μετά στρώνει τέλεια. Ναι, στρώνει τέλεια και βοηθάει και στην ξεκούραση του ματιού για να φαίνονται τα μάτια πιο όμορφα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά από μένα σήμερα. Πάρα πολύ ωραία, Κέλλη μου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ένα δέρμα καθαρό, όμορφο, σφυριγγυλό. Να πω για μία ακόμη φορά ότι ανάμεσα στις συγκεκριμένες θεραπείες που είδατε μπαίνουν πάρα πολλές μάσκες ενυδάτωσης, λάμψης, για να ολοκληρωθεί το αποτέλεσμα και μετά από μία ωρίτσα, αφού έχετε επισκεφθεί το χώρο, φεύγετε και είστε κούκλες. Αλαβάστρινες. Σας κερνάμε και το τσάι σας στο ενδιάμεσο με τις μάσκες. Έτσι. Να περάσετε. Σε φιλόγλυκα, αυτό πούμε το άλλο Σάββατο. Θα το πούμε, εννοείται, ναι. Χαρά μας. Λοιπόν, φιλιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαράκι μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς έτσι ακριβώς όπως είμαστε εδώ, περνάω μέσα σε ορχήστρα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Ο διαγωνισμός ισχύει και έχω πολύ. Τι έχω? Κρεβατοκάμαρα έχω, καλέ. Ναι, έχω την κρεβατοκάμαρα.
Έχω την κρεβατοκάμαρα που Μάνος Στήλας, αγαπημένος, που δίνει σε όλους εσάς, Instagram μπαίνετε, στον Ντέμι Αγά, και θα γίνει η κλήρωση λίγο πριν το Πάσχα, θα δούμε πότε ακριβώς. Είμαι εγώ, ο Φιόγκος της Μαρίας και η Κέλλη. Τι ωραίες είμαστε, πολύ ωραία. Λοιπόν, 3-2-1, δυναμώνεται ένταση και πάμε να κάνουμε χαμό. Κοντούλα η βλαχά στα βούνα που εσέρνει το μόσχο στα μάλια. Σέρνει το μόσχο στα μάλια με τα φλουριάνα ραδάρια. Κι άλλο μιλώ, βραδιά σε και που θα μείνω. Βραδιά σε και που θα μείνω. Ένα μιλώ κι άλλο μιλώ. Γειτονίσες ρωτώ που πάει αγάπη που αγαπώ, που πάει αγάπη που αγαπώ. Ωραία τις γειτονίσες ρωτώ. Κοιμάται και για σένα δε θυμάται, και για σένα δε θυμάται, μέσα είναι και κοιμάται. Θα σε πάρω βρε βλάχαγη, αχ να μου φύγει το μεραγί, να μου φύγει το μεραγί. Ωρε θα σε πάρω κοριτσαγή. Η κόκκιρα. Άιντε να γιώνει κόκκιμορ, να γιώνει κόκκιμορ, να γιώνει κόκκιρις που γίνεται κοντά. Ανήκω, ο κύριε,
Έλα Νίκο, κυρίνα τριγύσου. Με μωρέ να τριγύσου. Κοκκίνα στα φίμωρε κόκκινα στα φίμωρε. Κοκκίνα στα φίμωρε να πατήσω. Με μωρέ να πατήσω. Λουλούδι ενθισμένο, άιντε σι Μοσκό,
κιόλας καημένο. Άιντε με ρατζά, εσύ θα μας τρελανείς. Άιντε με τα νάζα που μου κάνεις. Του παπά τα παραπηρία κάθονται δυο μαύρα φρυδιά. Κάθονται δυο μαύρα φρυδιά όλο μια τα και στο Λιβιά. Στου παπά τα μπαλκονάκια κάθονται δυο δυο μαύρα ματιά. Ωρε κάθονται δυο μαύρα μάτια και με κάνανε κομμάτια. Γλώσσα τα πουλιά, μωρέ γλώσσα τα πουλιά. Γλώσσα τα πουλιά, θα τα βγάλες σωστά. Σου βάλα τρία τα ένα, δεν με βγάλεις κανένα. Μάγκας πετεινός, μωρέ μάγκας πετεινός. Μάγκας πετεινός, περήφανος, τρανός. Σε την κότα, στις γειτόνισσα στην πόρτα. Μας έτσι, ήμπησε την κότα, στις γειτόνισσα στην πόρτα. Ετοιμαστείτε, θα πούμε και ένα στα σκέτα. Βεβαίως. Χωρίς τίποτα. Χωρίς μικρόφωνα. Χωρίς μικρόφωνα. Θα πούμε ένα στα σκέτα και θα το αφιερώσουμε πού? Παντού. Σε όλους όσους μας βλέπουν. Σε όλη τη Θεσσαλία και σε όλη την Ήπειρο. Σε όλη τη Θεσσαλία, σε όλη την Ήπειρο και σε όλους τους Έλληνες που μας βλέπουν στο εξωτερικό αυτή την ώρα. trdtv.gr. Ετοιμαστείτε, θα πάω αμέσως σε τέτοιο. Σε σκέτο, έτσι. Θα πάμε σε σκέτα. Λοιπόν, τώρα, τι ήθελα να σας πω το οποίο ξέχασα. Συνεχίζει το διαγωνισμό, Instagram και όλα αυτά που σας είπα. Υπέροχη κρεβατοκάμαρα που θα γίνει δική σας. Α, τώρα που είναι νηστεία, το λέω μέχρι να ετοιμαστούν τα παιδιά για να πάω σε σκέτα. Μπορώ να πάω κατευθείαν ή θέλετε να παρέμβω με κάτι άλλο? Όχι, εντάξει. Λοιπόν, τώρα που είναι νηστεία και ξέρω ότι πολλοί κόσμος από εσάς νηστεύει. Και καλά κάνετε για μένα προσωπικά. Εγώ απλά είμαι πολύ αδύνατη και νηστεύω τις τελευταίες 20 μέρες, γιατί δεν αντέχει ο οργανισμός μου. Θέλετε να φάτε γλυκό, σας έχω τις καλύτερες νηστίσιμες πάστες, πού αλλού φυσικά, στον αγαπημένο Τάσο Μπατζογιάννη και ζαχαροπλαστεία Σοκολά, που έχει κάνει εκπληκτικά πράγματα και φυσικά έχουμε τα σιροπιαστά μας, έχουμε το σαραγλί μας, έχουμε τον μπακλαβά μας, έχουμε τα... Πώς τα λένε αυτά του Τάσου, Αλεξάνδρα, ήρθε ο αγαπημένος Τάσος Μπατζογιάννης πάνω Αρτόζα, κάτω, όχι πάνω, ήρθε. Πήγατε και στην Αρτόζα και δεν με πήρατε μαζί σας. Η Αλεξάνδρα ήταν εκεί, ήταν εκπληκτικά, μου έδειξε φωτογραφικό υλικό. Ο κύριος σε ποιον είσαι, στον κύριο Καραβασίλη. Υπέροχα πράγματα. Και πρώτες ύλες από τον αγαπημένο κύριο Καραβασίλη. Λοιπόν, τα φιλιά μου να στείλω σε όλα τα παιδιά σας ζαχαροπλαστεία Σοκολά, ιδιαίτερα στον αγαπημένο μου Τάσο Μπατζογιάννη και ιδιαίτερα στο λιβάδι Ελασσόνας. Εκεί το αφιερώνω πάρα πολύ το λιβάδι. Είμαστε πανέτοιμοι. Πολύ ωραία. Θα μπούμε μέσα, θα κατεβούμε ή όπως είμαστε, τι θέλετε.
Ε, ό,τι θέλω, ό,τι μας βγει. Λοιπόν, κυρία Παγώνα, είμαστε έτοιμοι. Ναι. Δώσε. Στα σκέτα, ε. Στα σκέτα θέλω, ναι, σκέτα. Στα σκέτα. Και εσείς από το σπίτι τραγουδάτε όλοι, παρακαλώ.
μπράβο. Νομίζω μετά τη σημερινή εκπομπή θα σας έχω πολλές φορές κοντά μας εδώ στη Θεσσαλία. Σας το λέω ειλικρινά. Να είμαστε καλά πρώτα απ' όλα. Να είμαστε καλά. Σας αφήνω, συνεχίζω με εσάς. Σε λίγα λεπτά κοντά μου, Αγλαία Τρουμπούκη και Τρουμπούκης.gr. Τι μου έφερες, αγάπη? Αντρικό. Αγόρια μου. Για σας δουλεύω σήμερα. Είπαμε τα κορίτσια θα κάνω στην Κέλλη τη Στεριούλη. Και τώρα, αντρικό. Α, εμείς πρέπει να τα αγοράσουμε όμως, ε. Να τα αγοράσουν μόνοι τους. Να τα αγοράσουν μόνοι τους. Ας πάρουμε κι εμείς κανένα δώρο, μωρέ. Εντάξει. Ας πάρουμε, Πάσχα είναι. Τρουμπούκης.gr λοιπόν σε λίγα λεπτά. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ. Φέρτε μου το καφεδάκι μου από εκεί. Τον τεκαφεϊνέ. Ευχαριστώ, Δημητρούλα. Ψάχνεις να βρεις ποιο είναι το καφεϊνέ. Και τα δύο είναι, παίρνω δύο. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ The Hat, τις αγαπημένες μου, που έχουν ανοίξει ένα υπέροχο μαγαζί, η Ξένια και η Έφη Παπα-Νικολάου, Έφη και Ξένια Παπα-Νικολάου, εδώ στο δρόμο προς Νίκαια. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα υπέροχα καφεδάκια που μας στέλνουν κάθε Σάββατο και όχι μόνο. Τώρα, έχει περάσει η ώρα, πόση ώρα είμαι αέρα, είμαι αρκετή ώρα, Δημητρούλα, είμαι αρκετή ώρα. Λέω, θέλετε να περάσουμε σε τελευταία και απαραίτητα, ή μάλλον όχι, δεν θα πάω σε διαφημιστικά μηνύματα. Θα ήθελα να περάσουμε και να δούμε μαζί υπέροχα κοσμήματα από Λουρ. Τις κούκλες μου, έχετε καιρό να τις δείτε. Ιφηγένεια Ελευθερία και Ελευθερία Ιφηγένεια Τριανταφύλου, με δύο καταστήματα. Το πρώτο κατάστημα στην Αλασσόνα, 6 Οκτωβρίου, και το δεύτερο επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου, εδώ στη Λάρισα. Λουρ και ερχόμαστε. Με θανατώσες και λιώνω, όμως δεν το μετανιώνω. Η δική σου η μάτια μου βάλε λαβωμάτια, μα χεριά αχ με στην καρδιά. Καλοκαίρι στο χωριό που σε είδα στο χώρο, με θάνατο σε σκέλιωνο, δεν αντέχω δε βαστώ, που θα βρω το γιατρικό. Λαμπερό, έλαμπες μες στο χώρο, με θάνατο ξες μικρό μου, που θα βρω το γιατρικό, δεν αντέχω δε βαστώ. Χωρώ, πήγα κι εγώ, πλάι σου να κρατηθώ, με θάνατο σε σκελιώνω, δεν αντέχω, δεν βαστώ, που θα βρω το γιατρικό. Μου αν μ' αγαπάς, μη με πληγώνεις, με φαρμακώνεις. Φελισιάνα, πας
ξένα και δεν με ρωτάς εμένα. Για μη ξεχνάς τον όρκο την αγάπη μας στο εξοπλίσι, στο κυπαρί. Στις μυρτιές και στα λαγκάδια την αμέφη φιλιά και χάδια. Καταραμένα. Ρωτάς δε θέλει χρήμα, θα καθήκε είναι κρίμα. Thank you.
πως και εσύ, όχ για μένα. Κοντά σου να πετάξω της ξενήθειας τα βάσανα, λιγάκι να ξεχάσω. Απ' τα πικρά, όχ τα ξένα, στέλνω καημούς και δακρύα, όχ και απ' την καρδιά, καρδιά μου αίμα. Thank you.
Ακούσαμε λοιπόν τη μία και μοναδική αγαπημένη παγώνα Αθανασίου. Το γλέντι συνεχίζεται, μην μου φεύγετε. Εμείς όμως πάμε, Παναγιώτη μου. Πάμε γιατί η κούκλα μου σου ταιριάζει πάρα πολύ. Τη ταιριάζει η αμυγδαλιά που έχει πίσω από το Φιωρεντίνο. Επιτέλους αντρικό, τρουμπούκι.gr, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, για τους άντρες μας και μόνο. Σου πάει το ανεβασμένο έτσι, eyeliner. Πάει. Πάρα πολύ. Θα το υιοθετήσω. Είσαι καλά. Καλά, είμαι μια χαρά, όλα καλά. Λοιπόν, για έλεγα τα γόρια μου. Λοιπόν, φέραμε σνικεράκι. Ναι. Λίγο πιο casual παπουτσάκι. Σήμερα για όλους μας τους άντρες. Χρώμα όπως πάντα κλασικά μαύρο, ταμπά, λευκό είναι το καλύτερο. Ξεκινάμε με καμβά. Έχει ελαιοδέρμα, έχει φίδι κροκό, έχει διάφορα σχεδιάκια, διάφορες όλες, δίπατα, μονόσολα. Και οι άντρες μας σιγά σιγά γίνονται μοντέρνοι. Μα πρέπει. Μα έτσι, πρέπει. Ακριβώς. Για τα γόρια μας εδώ πέρα, έχει συνεχίζει ρε παιδί μου η συνηθισμένη σειρά. Πες μου λίγο νούμερα, δηλαδή από έως. Ξεκινάνε τα νούμερά μας για φέτος, από το 40, το αντρικό καθαρά, μέχρι και το 50 μισό. Υπάρχει άντρας που έχει 50 μισό. Υπάρχει άντρας που έχει 50 μισό. Να σου δώσω κλωτσιά αυτό, Αγγλικά. Ναι, είναι όταν ανοίγει το κουτί. Τι λες, πράγμα είναι αυτό. Και ξέρεις τι, τα νέα τα αγόρια τώρα έχουν πολύ μεγάλο πόδι. Όλα τα νέα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, δυστυχώς έχουν όλα πάρα. Και τα κορίτσια. Πόδι. Ναι, και δεν συμβαδίζει με το ύψος. Δηλαδή, λες ο άλλος θα είναι 2 μέτρα και θα έχει 48 πόδι. Δεν συμβαδίζει. Δυστυχώς όχι, ναι. Άρα, ξεκινάμε από 40, φτάνουμε μέχρι 50 μισό, πολύ σημαντικό. Έτσι ακριβώς, σε όλα σχεδόν τα παπούτσια πλέον και στα casual που μέχρι πέρυσι δεν υπήρχε. Σιγά σιγά και οι εταιρείες βλέπουμε, σιγά σιγά το κάνουν γιατί τα νούμερα τα χρειαζόμαστε τα μεγάλα. Μπαίνουμε μέσα στο Trubux.gr, εκτός από το αντρικό που φέραμε σήμερα, συνεχίζουμε, βλέπουμε γυναικείο, παιδικό που μπαίνει σιγά σιγά γιατί λόγω Πάσχα είμαστε πάρα, πάρα πολύ δυνατοί και οι βιτρίνες μας και σιγά σιγά όλα ανανεώνεται καθημερινά. Πάρα πολλά. Μπαίνετε, κάνετε τις αγορές σας, τα ψώνια σας, είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά. Δεν ξεχνάτε τα social media που μας βρίσκεται, trumbukis.gr και σε Instagram και σε Facebook. Κάνετε και από εκεί τις παραγγελίες. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας, trumbukis.gr, και για εσάς που θέλετε τηλεφωνική παραγγελία, στο 24930 22853. Στις καλύτερες τιμές, βλέπετε να έχουμε προσφορές, μπαίνετε σε όλα μας, μπείτε ρούχα οπωσδήποτε, μπείτε τσάντα, θα τις ερωτευτείτε. Έτσι, έτσι και καινούρια brand, πάρα πολύ ωραίες τσάντες, πάρα πολύ καλές οι τιμές, γιατί πολλοί αγχώνονται, ακούν όλα ότι είναι επώνυμα και φοβούνται, αλλά οι τιμές είναι πάρα πολύ προσιτές. Τις καλύτερες τιμές, έτσι. Θέλω να μπείτε και εσείς οι νονές, όχι μόνο σε παπούτσι παιδικό. Και σε ρούχο. Και σε ρούχο τώρα. Έχει πάρα, πάρα πολύ ρούχο και όπως είπαμε, κάνετε κανονικά την παραγγελία σας εσείς που βρίσκετε στην ευρύτερη περιοχή που είστε κοντά και γράφετε παραλαβέ από το κατάστημα. Με ένα τηλέφωνο έρχεστε. Και το παίρνετε. Ναι, ναι, αλλά ναι, ναι, τις στέλνουμε τις παραγγελίες σε όλη την Ελλάδα, σε 24 ώρες, είναι σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, χωρίς κανένα μα κανένα πρόβλημα. Τίποτα. Έχω κάποια προσφορά που να τρέχει. Όχι, προσφορά δεν τρέχει. Έχουμε φουλ νέα προϊόντα, χαμός. Μπείτε μέσα όλοι και κάντε τις αγορές σας. Είτε άντρα, είτε γυναίκα, είτε αξεσουάρ, είτε παιδί, τα πάντα όλα. Και προτεραιότητά μας τώρα έχει σίγουρα το λίγο πιο καλό παπούτσι όπως φέραμε και σήμερα. Χάνει σιγά σιγά το πιο σκαρπίνι, μένει μόνο για τους γάμους πλέον. Είτε σε αντρικό, είτε σε γυναικείο, είτε σε παιδικό, κάθε μέρα γίνεται χαμός. Χαμός. Εκπληκτικά. Λοιπόν, σε φιλό γλυκά, το επόμενο Σάββατο μου έρχεσαι με γυναικείο σνικεράκι. Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι, ναι. Γυναικείο σνικεράκι, θα φέρεις, θα τα πάμε. Μπράβο. Και καπάκι σε θέλω παιδικό. Δυνατό. Το παιδικό θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Δεν μου φαίνεις και την Αλεξανδρούλα και 2-3 μωράκια ακόμα. Θα φέρουμε να τα έχουμε, να τα κάνουμε λίγο πασαρέλα. Ναι, θα κάνουμε λίγο μόδα. Θα το κάνουμε έτσι. Τέλεια. Ναι, έχω. Ρούχο παπούτσι μαζί. Θα το κάνω. Ρούχο παπούτσι, μπράβο. Μαζί, ναι. Φέρετε κανένα μάνικο να δούμε που αρέσει. Ναι, τα ναι, ναι. Έχει πάρα πολύ ωραία. Θα φέρουμε, θα το κάνουμε έτσι. Trumbukis.gr, σε ευχαριστώ, Αγλαία μου. Trumbukis.gr, το μεγαλύτερο online πολυκατάστημα σε όλη την Ελλάδα. Με ένα κλικ στην πόρτα σου. Βλέπετε το ανάλογο σποτ και ερχόμαστε σε λιγότερο από 12 δεύτερα. Trumbukis.gr. Εδώ που η μόδα γίνεται το πάθος σου. Online shopping is your passion. Trumbukis.gr. Που τον αγαπώ.
μου θέλει. Ψες λεβέντη μου μωρέ που ήσουν πρόψε στο βράδυ. Ήμουν στη μάνα μου, μωρέ πρόψε στην αδελφή
Κωστάκη Σταύρου, γαρίνο σου. Περάσαμε υπέροχα σήμερα και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα μα πάρα πολύ όλη την ορχήστρα και πάμε ένα μεγάλο χειροκρότημα για τα παιδιά που σήμερα ήταν εδώ κοντά μας. Η μία και μοναδική Παγώνα Αθανασίου, μεγάλο χειροκρότημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Μιλήστε στο δικό μας, κύριε Παγώνα μου. Δώσε χρήση στο δικό μας που είναι, για να ακούγεται όπως πρέπει. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσταν όλοι υπέροχοι. Περάσατε καλά. Και εσείς όλοι πάρα πολύ καλοί. Ευχαριστούμε. Να είμαστε καλά. Και να είμαστε καλά, να ανταμώσουμε και πάλι σύντομα. Στο τραγούδι επίσης ο αγαπημένος Χρήστος Αγγελής. Μεγάλο χειροκρότημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Σαρακοστή. Σε όλους εσάς εδώ, στα παιδιά και σε όλο τον κόσμο της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Υγεία. Στο κλαρίνο, αγαπημένος Κώστας Σταύρου. Χειροκρότημα, παιδιά μου. Κώστα μου. Σε ευχαριστώ και εγώ, Ντέμι μου. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Περάσαμε τέλεια. Περάσατε καλά. Τέλεια, καλή τέλεια, επιστροφή, τέλεια. Καλό δρόμο, με το καλό να φτάσετε πίσω στην Αθήνα. Και θα ανταμώσουμε και πάλι πρώτα ο Θεός εντός 2023. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είμαστε καλά. Στο ακορντεόν ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μανώλη Βραχόπουλο, στο βιολί, τον Παναγιώτη μου, τον παπά. Πάμε χειροκρότημα για όλα τα παιδιά. Στο λαούτο τον Χρήστο Κέλλη και στον Τέφι τον Χρήστο Φουσέκα. Πάμε επίσης χειροκρότημα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να ευχαριστώ τα δικά μου τα αγόρια, τον Παναγιώτη Πράπα, τον Απόστολο, τον Γιώργο Καλόγυρο, τον Γιώργο Αδραμπατζή, τη Δήμητρα Τάσιου, αλλά και την Αλεξάνδρα Καλέκου μέσα από την καρδιά μας. Θα κλείσουμε εντελώς διαφορετικά τη σημερινή μας εκπομπή με ένα μυρολόι που θα τραγουδήσει η ορχήστρα. Πρέπει να μετανομαστεί και από κοιλάδα των τεμπών να ονομαστεί κοιλάδα των αγγέλων. 57 νεκροί, εκατοντάδες σπίτια κλείσανε. Χρύσα Πλακιά, Παρούσα. Αναστασία Πλακιά, Παρούσα. Θόμη Πλακιά, Παρούσα. Κλαούντια Λάτα, Παρούσα. Ιφηγένεια Μίσκα, Παρούσα. Βάγια Μπλέκα, Παρούσα. Βάιος Βλάχος, Παρών. Τάσος Ξόπουλος, παρών. Σοφία Ταχμαζίδου, παρών. Αθηνά Κατσάρα, παρούσα. Νικήτας Καραθεοδόρου, παρών. Και άλλοι, που θα είναι παρόντες στην ψυχή μας για μια ζωή. Καλό βράδυ. Πλάγε μου και πλάγε πλάγια.
σου Παναγιώτη μου τα βιολάκια σου. Μανού, ούλα κι αδερφό, χωρίς γνωστό κανένα. Μουσική.
ανάθεμα. Εσύ και τα καλά σου. Μας πήρες τα παιδάκια μας. Τα κρατάς κοντά σου. Με τι παραπονώ, αχ θα κλάψουνε.